Φίλες και φίλοι των απολυθωμένων αμπελοφιλοσοφιών στον κόκκινο πλανήτη, καλησπέρα. Στα μικρόφωνα του Skype βρίσκονται ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη και ο Ανδρέας από την κατακόκκινη Πάτρα. Γεια σας. Χωρίς δυστυχώς το Φραγκιό στη συντροφιά μας που δεν μπόρεσε να είναι ούτε σήμερα μαζί μας. Εμείς ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή σήμερα ημέρα Τετάρτη, 28 Μαΐου, και δεν έχει φύγει κανείς παρά μόνο ο Κουβέλης. Πάει αυτός ο καλός άνθρωπος. 25 ψηφίζουμε, 28 πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΕΒ και φεύγει ο Φώτης Κουβέλης από την ηγεσία της Δημάρ. Και ίσως και η Δημάρ από τη ζωή να τελειώνει το καντήλι της σιγά σιγά. Ηχογραφούμε λοιπόν εμείς σήμερα για να σχολιάσουμε όσα συνέβησαν τη δεύτερη εκλογική Κυριακή με το δεύτερο γύρο των δημοτικών περιφερειακών και με τις ευρωεκλογές. Και δεν ξέρω, Ανδρέα, με τι να ξεκινήσουμε. Είναι ένα αποτέλεσμα που έχει διπλή ανάγνωση. Εξαρτάται άμα θα το πάρουμε από τις δημοτικές, περιφερειακές ή τις ευρωεκλογές. Ναι, μεν εμείς λέγαμε ότι υπάρχει ενιαίο κριτήριο σε αυτή την τριπλή κάλπη. Αλλά ο κόσμος έκανε άλλα αντάλλον σε μεγάλο βαθμό. Ας ξεκινήσουμε από τις δημοτικές. Ωραία. Στους δήμους λοιπόν, όπου η Λαϊκή Συσπήρωση στους 4 δήμους που είχε παρουσία στο δεύτερο γύρο πέτυχε το εντυπωσιακό 4-4, που ίσως ήταν και λίγο παραπάνω από τις προσδοκίες μας. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ίσως σε ένα βαθμό και ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο κόμμα και από άτομα που δεν το ψηφίζουν. Δεν το έχουν ως πρώτη τους επιλογή, μπορεί να μην το ψηφίσουν στον πρώτο γύρο. Υπάρχει όμως μια εμπιστοσύνη ότι οι κομμουνιστές δήμαρχοι θα είναι αγωνιστές, θα συγκρουστούν με το κεντρικό κράτος, με την κυβέρνηση και σίγουρα είναι προτιμότεροι από άλλες λύσεις. Είναι δηλαδή μια θετική ένδειξη. Ας πάρουμε λοιπόν μία-μία αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν η περίπτωση της Πετρούπολης, όπου είχαμε επανεκλογή της Λαϊκής Συσπήρωσης με άλλο υποψήφιο, τον 28χρονο φιλόλογο Σίμω, ο οποίος έπαιξε και σε αρκετά ρεπορτάζ, όχι βέβαια ως υποψήφιος της Λαϊκής Συσπήρωσης, αλλά επειδή ήταν νέος και ωραίος και ήθελα να δείξουν, κάνουν πάντα ένα τέτοιο ρεπορτάζ παραδοσιακά, με τους νεότερους σε ηλικία δημάρχους, και ήταν αρκετά γελίες οι διατυπώσεις των ρεπόρτερ. Υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα στους πολίτες, ενώ ο άνθρωπος έλεγε ότι δεν θα βάλουμε τροφία, δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη κτλ. Κτλ. Αυτοί το μετέφραζαν στη δική τους αστική γλώσσα. Είχαμε την εκλογή της Λαϊκής Συσπήρωσης και δήμαρχο το Σελέκο με ποσοστό ρεκόρ στο Χαϊδάρι. Ο Σελέκος, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά που μίλησε για την κόκκινη ζώνη, η οποία δεν είναι πλέον μόνο στα δυτικά της Αθήνας, αλλά μίλησε για μια κόκκινη ζώνη που πιάνει και την Πάτρα και την Ικαρία και η οποία μπορεί να γίνει ένας διαφορετικός πόλος στα της πάλι ποτέ αυτοδιοίκησης ή τοπικής διοίκησης, όπως την αναφέρουμε πλέον στα δικά μας τα ντοκουμέντα. Είχαμε και την περίπτωση της Ικαρίας, όπου έγινε ανοιχτά και απροκάλυπτα μια ανίερη συμμαχία με ανακοινώσεις από όλους σχεδόν πλην Λακεδαιμονίων και η πλάκα είναι ότι δεν το άφησαν ούτε καν κατά συνείδηση. Έτσι, πήγαν όλοι μονοκούκι και στήριξαν τον αντίπαλο υποψήφιο και όχι αυτό της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτή τη φορά τελικά δεν τους βγήκε ο σχεδιασμός και αυτή η συμμαχία. Και είχαμε και την περίπτωση της Πάτρας, η οποία κρίθηκε ίσως νωρίτερα και από όλες τις άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, νομίζω 7 έκλεισαν οι κάλπες και μέχρι τις 8 είχε βγει ήδη η ανακοίνωση του αντίπαλου υποψηφίου, όχι του Κώστα Πελετή, δηλαδή του Χριστόπουλου, που είχε στήριξε από τη Νέα Δημοκρατία, αν και θεωρητικά ήταν ανεξάρτητος, ο οποίος συγχαιρόταν τον Πελετήδη για την εκλογή του. Ναι, άμα δούμε λίγο τα αποτελέσματα, ο Δήμος, ο οποίος είχε το χαμηλότερο αποτέλεσμα για μας στον πρώτο γύρο, είχε το υψηλότερο στο δεύτερο. Και άμα τα βάλουμε στη σειρά, είναι ακριβώς αντίστροφη η σειρά τους στον δεύτερο γύρο. Δηλαδή, η Καρία που είχε το υψηλότερο ποσοστό, τελικά ήταν αυτή που μέχρι το τελευταίο εκλογικό κέντρο κοιτάζαμε αν θα βγούμε τελικά ή όχι. Mm-hmm, όντως. Ενώ το Χαϊδάρι που είχε το μικρότερο ποσοστό, εκεί πέρα είχαμε εκλογή του Σελέκου με ιστορικό ρεκόρ, προσέγγισε το 70% περίπου. Ναι. Ενώ στην Ικαρία ξανακάνα την ίδια ιστορία,
τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υποκινώντας τους ψηφοφόρους τους να ψηφίσουν το Σταυρινάδη, τον οποίο κατηγορούσαν μέχρι την πρώτη Κυριακή ότι εφάρμοζε τις μνημονιακές πολιτικές. Και ο οποίος είχε τη στήριξη της Νουδού, του ΠΑΣΟΚ, παλιότερα του ΛΑΟΣ, το οποίο και αυτό σιγά σιγά μας αφήνει χρόνους. Ή τουλάχιστον ίσως να απορροφηθεί από την Νουδού. Θα το δούμε αυτό και στις ευρωεκλογές καλύτερα. Αλλά ήταν από εκεί ο Αϊβαλιώτης που είχε καταγωγή από την Ικαρία και είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σίγουρα στις εκλογές του 10. Και ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά στην Ικαρία με την απροκάλυπτη αυτή συμμαχία όλων των υπολείπων, στις υπόλοιπους δήμους ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο, διότι πρώτον είναι μεγάλη δήμη και μάλιστα σε κεντρικά σημεία, ας πούμε, εκτός από την Πάτρα που είναι πολύ μεγάλος δήμος, το Χαϊδάρι και Πετρούπολη είναι μέσα στην Αθήνα, μέσα σε λαϊκές γειτονιές όπου θέλει να προβάλλει την ενότητα της αριστεράς, στην Ικαρία που κάπως είναι και παγιωμένο το τι ψηφίζει ο καθένας, διότι δεν έχουμε, πώς να το πω, τόσο θεαματικές μετατοπίσεις, ας πούμε, ψηφοφόρων. Εκεί λοιπόν σε αυτούς τους δήμους έπαιξε το χαρτί της ενότητας, προέβαλε δηλαδή την πρότασή του να ψηφίσουν τον υποψήφιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αντιθέτως, στο σκοτάδι δηλαδή, εκεί που δεν έβλεπε κάποιος, εκεί κάναν ακριβώς αυτό που σκεφτόντουσαν. Γιατί σου λέει και όλες τους κουκουέδες της Ικαρίας δεν μπορούμε μεγάλη ευχές να τους πείσουμε, υπάρχει το προηγούμενο τους 10, τους υπόλοιπους όμως θα μπορούσαμε ίσως να τους κολακέψουμε και να δείξουμε ότι κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την ενότητα και επομένως να τους κερδίσουμε είτε στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών, με τη Δούρου παραδείγματος χάρη, είτε και μελλοντικά. Είτε στις ευρωεκλογές. Ναι, σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ πώς τα είδες τα πράγματα στην Πάτρα. Στην Πάτρα, κάνοντας λίγο μια ανάλυση ουσιαστικά των αριθμών και κατά εκλογικό τμήμα, εκλογική περιφέρεια κλπ., βλέπει κανείς ότι ουσιαστικά ο Χριστόπουλος, εκτός από τις δικές του ψήφους, πήρε και ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του Οικονομόπουλου, που ήταν και αυτός από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους του Δημαρά. Κάποια άλλα μικρότερα κομμάτια με άλλων υποψηφίων δεν μπορεί κάποιος εύκολα να τα εντοπίσει, αλλά αυτά τα δύο μπορεί να τα εντοπίσει κάποιος πολύ εύκολα. Απ' την άλλη, φυσικά, ήταν οι υπόλοιποι, εκτός ελαχίστων, δηλαδή ουσιαστικά η προσέλευση ήταν λίγο μικρότερη, αλλά στο μεγαλύτερο τους μέρος προσήλθαν και τη δεύτερη Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι στήριξαν τον Μπελετίδη και τη Λαϊκή Συσπήρωση. Σε αυτό μπορεί, εκτός βέβαια από αυτά που αναφέραμε κιόλας, ότι το αντιδεξιό αίσθημα των πατρινών που καλλιεργήθηκε για τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ, έπαιξε και ρόλο το ότι ο Χριστόπουλος σαν χαρακτήρας δεν ήταν και ιδιαίτερα συμπαθής στην πόλη. Είχε αρκετά μεγάλες εσωτερικές έχθρες και εσωκομματικά και με τους υπόλοιπους αντιπάλους. Είχε μηνύσει το Δήμο για διάφορες περιπτώσεις. Προσπαθεί ακόμα δηλαδή και θα προσπαθήσει να πάρει κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, τους διεκδικεί δηλαδή η οικογένειά του εδώ και χρόνια. Οπότε όλα αυτά παίξαν και ένα ρόλο και βγήκε το αποτέλεσμα που είδαμε. Δηλαδή ο Χριστόπουλος διεκδικούσε κάποιες πλατείες και κάποιους κοινόχρηστους χώρους από το Δήμο, και αν θεωρητικά γινόταν ο ίδιος δήμαρχος, τι θα γινόταν, θα είχαμε Χριστόπουλος εναντίον Χριστόπουλου? Θα είχαμε αποχαρακτηρισμούς πολύ γρήγορους. Μάλιστα. Πέρα από αυτό το πολιτικό κομμάτι, αν το πιάσουμε το πράγμα πιο ταξικά, με κοινωνικά κριτήρια, έχεις βγάλει στο blog κάποιους πίνακες που φαίνεται ότι η Πάτρα έχει κοκκινήσει στο δεύτερο γύρο σχεδόν σε όλες τις περιοχές, με την εξαίρεση έτσι 2-3 εκλογικών περιφερειών. Ναι, ορεινών κυρίως. Είναι κάποια χωριά που είναι στις πλάγιες του Παναχαϊκού ουσιαστικά. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές γίνανε κόκκινες. Και έχεις βάλει και κάποια άλλα ποσοστά, τα οποία δείχνουν συγκεκριμένα ένα περιοχή που συγκέντρωσε με μεγαλύτερο ποσοστό, που είχε περισσότερες προτιμήσεις, περισσότερες ψήφους Λαϊκής Συσπήρωσης ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει και κάποιο κοινωνικό ταξικό συμπέρασμα με βάση αυτή την ανάλυση της ψήφου. Το δεύτερο γύρο θα έλεγα πως όχι. Κυρίως έχω βάλει πίνακες και από τον πρώτο γύρο, όχι πίνακες, έχω βάλει μόνο χάρτες. Αλλά υπάρχουν περιοχές όπως είναι το 1ο, το 13ο, το 14ο διαμέρισμα της Πάτρας, τα οποία δηλαδή είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά και στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο γύρο, διότι εντάξει, αθροίστηκαν και άλλα ποσοστά άλλων κομμάτων. Γενικά εκεί βέβαια ο Χριστόπουλος είχε και πολύ χαμηλότερα ποσοστά, αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι επικράτησε ακόμα και σε περιοχές στις οποίες η Λαϊκή Συσπήρωση στον πρώτο γύρο δεν ξεπερνούσε το 10%.
Όπως στα Βραχνέικα, ας πούμε, ήταν μια νότια περιοχή της Πάτρας, στην οποία και δεν έχουμε και καλή παράδοση, και σε αυτές τις δημοτικές εκλογές στον πρώτο γύρο δεν πήγαμε ιδιαίτερα καλά, ακόμα και οριακά τις πήραμε. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν να αντιστρέψουν το κλίμα, και τα μέσα ενημέρωσης και ο Χριστόπουλος με τις διαφημίσεις του σε όλα τα μέσα. Άνοιγε τη σελίδα και σου πεταγόταν σε κάθε σελίδα ένα βιντεάκι με το οποίο έβαζε το δίλημα Πάτρα ή κόμμα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσανε. Προσπαθήσανε και κατά τόπους και τα ψέματα που λέγανε μέσα στον κόσμο, ότι θα κλείσουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα αναβάλουμε απ' έξω τα μαγαζιά τους κάγκελα, διότι θα έρχονται, θα τα σπάνε, ξέρω εγώ, γιατί θα κάνουμε όλη την ώρα διαδηλώσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και εμείς είμαστε που τα σπάμε δηλαδή. Διάφορες τέτοιες ηλικιότητες. Δεν μάσησε ο κόσμος όμως. Θα έρθει τσουνάμι, θα γκρεμίσει τη γέφυρα και γενικώς όλα αυτά στο πλαίσιο της κινητινολογίας που φτάνει τα όρια της γραφικότητας, αλλά μερικές φορές πιάνει. Μερικές φορές πιάνει, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έπιασε. Τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το βασικό αντεπιχείρημα, η βασική αντιπολίτευση, ας το πούμε έτσι, που προσπαθούσαν να ασκήσουν στον Πελετίδη, γιατί έβλεπαν και το ρεύμα που έχει, όλοι οι αντίπαλοι του, από το Σπαρτινό του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τον Δημοκράτη, ήταν αυτό. Η κομματική του τοποθέτηση. Σου λέει ναι, βεβαίως, συμπαθείς και τα λοιπά, αλλά θα είναι κομματική του ντούκα, έλεγε ο ένας. Να δούμε την πόλη μας και όχι το κόμμα, και το έγραφε με ωμέγα και ένα μη, έλεγε ο άλλος, και τα έβγαζε αυτά και σε αφίσες. Δεν είχαν άλλο τρόπο δηλαδή να χτυπήσουν ούτε τον Πελετίδη, ούτε τη λαϊκή συσπήρωση γενικά και τις δικές της προτάσεις για το Δήμο. Τα δύσκολα βέβαια έρχονται από εδώ και πέρα. Όσο δύσκολο δηλαδή ήταν να κατακτηθεί ο Δήμος της Πάτρας, αλλά αυτό ισχύει και γενικότερα και για τους τέσσερις Δήμους τους οποίους πρότευσε η λαϊκή συσπήρωση. Άλλο τόσο και ακόμα πιο δύσκολο θα είναι από εδώ και πέρα το έργο τους. Είναι πολύ ασφικτικό το πλαίσιο λειτουργίας που υπάρχει για τους Δήμους, την τοπική διοίκηση, και προφανώς ακόμα περισσότερο για τους αγωνιστές, κομμουνιστές δημάρχους, οι οποίοι δεν θέλουν να εφαρμόσουν μια σειρά αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που τους υποχρεώνει το κεντρικό κράτος. Μα με τα ΕΣΠΑ, μα με τα πεντάμινα, μα με ιδιωτικοποιήσεις ή με την πενιχρή χρηματοδότηση που τους υποχρεώνει να ψάξουν αλλού πόρους, και η εύκολη λύση για τους άλλους δημάρχους είναι να φορολογήσουν ακόμα περισσότερο, πιο σκληρά τους δημότες. Επομένως είναι ένα ζήτημα να δούμε από εδώ και πέρα, από το Σεπτέμβριο βασικά, τι θα μπορέσουν να κάνουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, και εκεί πέρα μπαίνει βέβαια και το στοιχείο του λαϊκού παράγοντα. Δεν είναι αυτοί οι σούπερμαν που θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Είναι ένα στοιχείο πώς θα οργανωθεί η δράση και η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα για να μπορέσει να ανατρέψει κάποιους αρνητικούς σχετισμούς και να φέρει και κατακτήσεις. Φυσικά υπήρχε δεύτερος γύρος και σε πολλούς άλλους δήμους και περιφέρειες, όπου εντάξει τα αποτελέσματα είναι γνωστά, δεν χωράει και πολλή ανάλυση πάνω σε αυτά. Εγώ ήθελα να κάνω μόνο ένα σχόλιο για μερικές περιπτώσεις. Ας πούμε του Μόρελη και του Μπέου που πηγαίνουν μαζί κάπως με βάση τα λιμάνια και τους δύο Ολυμπιακούς. Δηλαδή ο Μόρελης είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο πολιτικό που βρήκε να πει είναι κάτι σαν ευχαριστώ τον μπαμπά μου, ο οποίος μου έδωσε έτσι αυτή τη δημοκρατική ευαισθησία και παιδεία που έχει. Περισσότερο δηλαδή έμοιαζε λίγο ο λόγος του σαν να είχε πάρει το Όσκαρ και να έβγαινε να λέει ευχαριστώ τους γονείς μου, τους συγγενείς μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Από την άλλη πλευρά είχαμε τον Μπέο να κάνει ένα δεκάλεπτο παραλήρημα, το οποίο έπαιξε πολύ και σε ραδιόφωνα, κανάλια κτλ. Να λέει για τον Νταλάρα, για διάφορους καλλιτέχνες, για τα κομμούνια που τα έχω σε όλα μαζί. Αν και εντάξει, τον Νταλάρα κομμούνι ακριβώς δεν νομίζω ότι μπορείς να τον πεις. Παλιά κάποτε και ίσως, και βασικά όχι ούτε καν τότε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς γενικότερα πώς αντιδρούσαν σε διάφορες περιπτώσεις οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που νικούσαν, από το Ζεμπέκικο της Δούρου μέχρι τα Όλια και Ζουρνάδες που είχαμε εδώ κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και άμα τα συνδέσεις και με αυτά του Μπέου, μπορείς να κάνεις ένα λογοπαίγνιο και να πεις ότι κάποιοι έδειξαν τον πολιτικό τους πολιτισμό και άλλοι την πολιτιστική τους πολιτική. Όλα μαζί, σε ένα καζάνι, και έδεσε το γλυκό. When this began, I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all
μετά από το ορεκτικό πιάτο των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, περνάμε στο ζουμί των ευρωεκλογών, αλλά πρώτα να κάνουμε έτσι έναν μεταξύ τους σχετισμό. Δηλαδή, λέγαμε και εισαγωγικά για το διαφορετικό κριτήριο που υπήρχε σε αυτές τις κάλπες. Εάν δηλαδή το έβλεπε κανείς αυτό και στις δημοτικές και τις περιφερειακές, και το εξηγούσα εν μέρη γιατί στις δημοτικές λειτουργεί πολύ περισσότερο αυτό το προσωπικό. Α, έχω έναν γνωστό, ένα συγγενή που μπορεί να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο και επομένως να τον ψηφίσω. Και θεωρούσαμε τελικά κάπως πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα το αποτέλεσμα των περιφερειακών. Τώρα διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά και με τις ευρωεκλογές. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Λαϊκής Εισπύρωσης και του ΚΚΕ, άμα κάνουμε τις συγκρίσεις, βλέπουμε ότι η Λαϊκή Εισπύρωση στις περιφέρειες είχε συγκεντρώσει κοντά στις 500.000. Η ψήφη του ΚΚΕ σε απόλυτο αριθμό στις ευρωεκλογές ήταν κοντά στις 350.000, το οποίο σημαίνει ότι περίπου ένα στους τρεις, κάτι λιγότερο βασικά, και τέλος πάντων 150.000 ψήφοι χάθηκαν από τη μία Κυριακή στην άλλη. Εάν το ΚΚΕ είχε συγκεντρώσει 500.000 ψήφους στις ευρωεκλογές, νομίζω ότι θα έπιανε κάτι κοντά στο 9% και θα ήταν σε απόσταση αναπνοής από τους φασίστες. Θα ήταν δηλαδή πολύ διαφορετικοί οι συσχετισμοί. Ναι, αν μάλιστα κοιτάξει κάποιος και τις δημοτικές εκλογές, θα δει ότι πολύ πιο κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν οι δημοτικές παρά οι περιφερειακές. Εκτός βέβαια από δήμους στους οποίους, σαν την Πάτρα, ας πούμε, υπήρχαν και άλλα στοιχεία που οδήγησαν στην επιλογή του κόσμου. Αλλά φαίνεται ότι τελικά οι δημοτικές ήταν πολύ πιο αντιπροσωπευτικές για το επερχόμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σαν συμπέρασμα πάντως, όσον αφορά τη διαφορά αυτή που υπήρξε μεταξύ περιφερειακών και ευρωεκλογών, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι στις περιφερειακές επέλεξαν κάποιο πρόσωπο, επέλεξαν Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι. Το να επιλέγει κάποιος Λαϊκή Συσπήρωση στις περιφερειακές και να πηγαίνει στις ευρωεκλογές και να ψηφίζει, ας πούμε, και οι περισσότεροι από αυτούς δηλαδή ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα δείγμα ουσιαστικά ότι όλοι αυτοί αισθάνονται κοντά στο ΚΚΕ, απλώς αυτές τις εκλογές για κάποιον λόγο, τον οποίο μπορούμε να τον αναλύσουμε παρακάτω, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Κατά κύριο λόγο προς τα εκεί ήταν οι διαρροές, όντως. Αυτό με το πρόσωπο που λες ίσως να ίσχυε λίγο παραπάνω στην περίπτωση του Παφίλη. Όχι, διαφωνώ. Α. Ειδικά στον Παφίλη διαφωνώ. Ναι. Θα μπορούσα να το πω αυτό για την Καφαντάρη, ας πούμε, στο Νότιο Αιγαίο. Αλλά για τον Παφίλη διαφωνώ. Ασχέτως αν είναι ιδιαίτερα συμπαθής και εκτός του ΚΚΕ ο Παφίλης. Ξέρεις, εγώ θα το πήγαινα και από την ανάποδη παρόλα αυτά. Δηλαδή ότι αν υπήρχαν δύο γύροι και στις ευρωεκλογές, οι οποίες βέβαια δεν εκλέγουν κάποια κυβέρνηση και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αλλά θέλω να πω, στις περιφερειακές υπάρχει αυτό το σύστημα των δύο γύρων. Ψηφίζεις τον πρώτο αυτό που θέλεις και θεωρητικά στο δεύτερο ψηφίζεις για να βγάλεις την τοπική διοίκηση, τον τοπικό άρχοντα κτλ. Κτλ. Υποτίθεται όμως ότι στον πρώτο μπορεί να εκφραστεί πιο ελεύθερη η λαϊκή βούληση. Εάν υπήρχε το ίδιο σύστημα στις ευρωεκλογές, ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ίσως γι' αυτό το λόγο να είδαμε στις ευρωεκλογές να τίθεται κατά κάποιον τρόπο το δίλημα του δεύτερου γύρου. Το δίλημα, εδώ δεν υπήρχε ζήτημα να εκλεγεί κυβέρνηση, υπήρχε όμως αυτό το ή πέφτουν, αν πέσουμε θα αποσταθεροποιηθεί η χώρα, αν μας ψηφίσετε εμάς θα πέσουν και θα γλιτώσει η χώρα και πάει λέγοντας. Βασικά όμως και με αυτό θα ψηλοδιαφωνήσω, διότι υπάρχουν περιπτώσεις σαν της Αθήνας ή σαν το Δήμο της Αθήνας, σαν την περιφέρεια της Αττικής και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ από πριν δηλαδή φαινόταν ότι μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει στο δεύτερο γύρο. Άρα ουσιαστικά εκεί κρινόταν και το ποιος θα μπει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν τα διλήμματα και εκεί, αλλά δεν έπαιξαν τόσο σπουδαίο ρόλο. Στις ευρωεκλογές, ας πούμε, αν υπήρχαν δύο γύροι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα προσεγγίζαμε το ποσοστό των περιφερειακών, θα το ξεπερνάγαμε κατά πολύ. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ και το συνάντησα και στο δρόμο και σε συζητήσεις, είναι ότι πολλοίς κόσμος έλεγε, ξέρω ότι έχεις δίκιο, άσε με αυτή την Κυριακή όμως να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ να πέσει η κυβέρνηση και θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Άσε με να κάνω λάθος, που λέει και το τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα αν με όλα αυτά βέβαια ο ειδικός εκλογολόγος μας Ανδρέας προσπαθεί να δικαιολογήσει την αποτυχημένη, όπως φάνηκε τελικά, εκ του αποτελέσματος, πρόβλεψή του για τα ποσοστά του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές.
Και πώς μπορεί να το ερμηνεύσει βασικά αυτό. Ποιος ήταν ο παράγοντας που τελικά σε έκανε να πέσει λίγο έξω. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είχα καταλάβει το πόσο μεγάλη τελικά ήταν η απήχηση που είχε το σύνθημα στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Πολλοί δηλαδή ψήφισαν για αυτόν τον λόγο, ότι να πέσει κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμπαθούν καν το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς πολλοί από αυτούς θέλουν να πέσει κυβέρνηση. Με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, να σταματήσει αυτή η επέλαση των βάρβαρων μέτρων. Ισχύει. Μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπιασε κάποιο πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από ό,τι στις εκλογές του Ιουνίου, και αθρηστικά ο δικοματισμός έμεινε κάτω από το, ο καινούριος δικοματισμός έμεινε κάτω από το 50%. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα διλήμματα λειτουργήσαν και έπαιξαν οπωσδήποτε ένα ρόλο. Εγώ θα έλεγα επίσης ότι, αν θυμάμαι καλά, είχες πάρει εσύ ως βάση για την πρόβλεψή σου τις εκλογές του Μαΐου του 2012, όπου υπήρχαν αρκετά δεδομένα, αρκετά μεγέθη, τα οποία μοιάζαν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη πόσα κόμματα έμειναν κάτω από το 3%, που αθρηστικά νομίζω έφτασαν κοντά στο 17%, μοιάζει πάρα πολύ με το αντίστοιχο νούμερο στις εκλογές του Μαΐου, όπου νομίζω ότι τα εξωκοινοβουλευτικά όλα μαζί έβγαιναν πρώτο κόμμα, μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία που είχε φτάσει τότε κοντά στο 17%. Παρ' όλα αυτά, όπως λες και εσύ, τελικά δεν έπρεπε ίσως να πάρεις μόνο αυτό τον παράγοντα, αυτή την παράμετρο υπόψη και τις περιφερειακές, έπρεπε ίσως περισσότερο να το δεις με βάση τις δημοτικές, όπου όμως υπάρχει μεγαλύτερο προσωπικό κριτήριο, γι' αυτό σε επέλεξες και να μην το συμπεριλάβεις, να μην το λάβεις υπόψη. Κάπως έτσι. Βέβαια, λέμε για αυτό το άθροισμα το 50% του δικοματισμού, άμα το πάρουμε όμως με όρους διπολισμού, φτάνουν πάλι σε αρκετά μεγάλα ποσοστά. Και αυτό ανοίγει και ένα ερώτημα για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποιες θα είναι οι διεργασίες που θα υπάρξουν. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ. Ήδη οι πρώτες πολιτικές εκπομπές από Δευτέρα-Τρίτη δείξανε τις διαθέσεις τους. Ακριβώς. Υπάρχει προσέγγιση του λαός με τη Νέα Δημοκρατία. Τι προσέγγιση, έχει γίνει ήδη αραβώνας. Αραβώνας. Του Καρατζαφέρη με τον Άδων Γεωργιάδη ήταν πολύ έντονο το φλερτ, μολονότι κάποτε, όχι πολύ παλιά, πριν από 1,5 χρόνο, ο Καρατζαφέρης είχε αποκαλέσει πολιτική τσούλα τον Άδων Γεωργιάδη. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά ήταν μέσα στα μέλια, στον Πρετεντέρι. Ίσως υπάρχουν διεργασίες και στον χώρο του κέντρου. Το ποτάμι εντάσσεται στη σοσιαλιστική ομάδα. Ήδη υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις με τη Δημάρ και τον Κουβέλη, που μπορεί να την απορροφήσει εντελώς το Πασόκ, στην Ελιά πλέον, να γίνει παρακλάδι της Ελιάς. Και επομένως υπάρχει και ένα ερώτημα, αν τελικά το Πασόκ και η Ελιά αναγεννηθεί κατά κάποιον τρόπο από τον τάφο του. Βασικά, άμα δεις τις συζητήσεις, ήδη έχουν ξεχάσει το Πασόκ δεν ξανακατεβαίνει. Τουλάχιστον για τις επόμενες εκλογικές μάχες, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει πλέον στις επόμενες εκλογικές μάχες ως ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινάνε για το συνέδριο της Ελιάς, θα φτιάξουν καταστατικό, θα φτιάξουν όργανα. Δηλαδή ουσιαστικά η Ελιά γίνεται το κύριο πολιτικό τσάρμα. Γελάγαν και τα μουστάκια τους μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Από ό,τι φαίνεται, περιμένανε ουσιαστικά διάλυση σε στυλ Κουβέλη και οι ίδιοι. Καταφέρανε με τα διλήμματα που είχαν βάλει την προηγούμενη εβδομάδα να επανασυσπηρώσουν κόσμο που τους είχε ψηφίσει τον Ιούνιο του 2012, και υπήρχαν ήδη οι πρώτες προσεγγίσεις με το ποτάμι, το οποίο είναι του ίδιου χώρου, με τον Κουβέλη και με διάφορες άλλες περιφερειακές, τέλος πάντων, πολιτικές ομάδες, το οποίο, αν το υπολογίσουμε και τα αθροίσουμε όλα αυτά, φτάνουν σε ένα μέγεθος του 16-17%, κάποιους άλλους που μπορούν να προσεγγίσουν, οι οποίοι μείναν εκτός ουσιαστικά Ευρωκοινοβουλίου, που είχαν μικρές, τέλος πάντων, μικρά μεγέθη, αμεληταία. Μικρά ποσοστά. Ο Τζουμάκας τώρα, ο Κατσανέβας με το κόμμα της Δραχμής κτλ. Στο μυαλό μου, μπορούν να φτάσουν και σε ένα 20%, το οποίο σιγά σιγά θα ουσιαστικά θα φτιάξει έναν τρίτο πόλο, με σκοπό να χτυπήσουν πλέον κατά μέτωπο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Ένα δεύτερο, αν δεν τους βγει αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το ποτάμι θα πάει να ενταχθεί αμέσως, να γίνει παραπόταμος του ΠΑΣΟΚ. Ίσως θέλει ακόμα να δοκιμάσει και σε εθνικές εκλογές τις δυνάμεις του. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σενάριο. Το δεύτερο θα ήταν να φτιαχτεί ίσως και ένα ενιαίο αστικό κόμμα ενδεχομένως. Το καθαρά αστικό, πέρα από τα άλλα τα μικροαστικά, το καθαρά αστικό κόμμα που θα εκπροσωπεί, υποτίθεται,
τις υπεύθυνες δυνάμεις που είναι με το ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μνημόνια κτλ. Κτλ. Είναι και αυτά ένα ακόμα σενάριο. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν πεθαίνει. Δηλαδή ένα καθήκον είχε να κάνει ο Έλληνας ψηφοφόρος αυτή την Κυριακή, να θάψει το άταφο πτώμα του ΠΑΣΟΚ και τελικά του έδωσε πνοή από το πουθενά, όπως φαίνεται. Και θα τολιστούμε και για κάποιο καιρό ακόμα. Αν και άμα δεις τις ψήφους σε απόλυτο αριθμό, το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 πάλι έχασε το 1 τρίτο των ψηφοφόρων του. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Από το 1.800 που είχε συγκεντρώσει τον Ιούνιο του 2012 πήγε κάπου κοντά στο 1.200. Ναι, αλλά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ δεν έπαθε αυτό που έπαθε η Δημάρ, που ακριβώς τα ίδια λένε και οι δύο. Ναι. Και αυτό το οφείλει ουσιαστικά στην ιστορία του. Εντάξει. Δεν μιλάμε και για προεκλογικές συγκεντρώσεις από εκεί πέρα, γιατί αυτές ήταν αστείες. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τους άλλους που μαζεύουν μεγαλύτερα ποσοστά. Και η φιέστα που έκανε με προδιαγραφές Μπυρσίν, μπορούμε να πούμε, και τηλεοπτικούς όρους ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ομόνοια, πολύ περισσότερο γελία σε όγκο και παλμό η συγκέντρωση που έκανε ο Σαμαράς στο Σύνταγμα. Από την άλλη, κάποιος μπορεί να πει ότι το 12 θα φοβόντουσαν να κάνουν ακόμα και αυτό. Ενώ τώρα νιώθουν σιγά σιγά ότι μπορούν να ξαναβγούν στην κοινωνία χωρίς να τους γιουχάρουν, χωρίς να φοβούνται και ότι μπορούν σιγά σιγά να επιστρέψουν σε προηγούμενα μεγέθη. Εντάξει, αυτό είναι ίσως λίγο δύσκολο. Αλλά να αρχίσουν να ανακάμπτουν. Θεωρείται. Το 12 είχε κάνει συγκέντρωση ο Βενιζέλος. Ισχύει. Σύνταγμα. Πάλι. Αλλά μετά δεν το ξανατόλμησε. Δεν το ξαναέκανε. Αλλά μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα με διάφορους που μάζεψε τέλος πάντων την έκανε. Ναι. Ναι. Να δούμε τι ρόλο θα παίξουν και κάποια άλλα μορφώματα, όπως το κόμμα του Γκλέτσου που έρχεται τώρα που ιδρύθηκε και έρχεται ως ανεξάρτητο το δίθεν για να βάλει τελεία σε αυτό το σάπιο πολιτικό σκηνικό. Και εγώ το βλέπω να πηγαίνει κατευθείαν προς την Ουδού κατά πάσα πιθανότητα. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία τα κοπλιμέντα που είχε κάνει σε μια τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση ο Γκλέτσος προς τον Σαμαρά. Πέραν το ότι τονίζει σε κάθε ευκαιρία το ότι είναι ανεξάρτητος και ναι, είχε συνεργαστεί με το ΚΚΕ ως ανεξάρτητος κτλ. Κτλ. Απεταξάμεν, απεταξάμεν μόνο που δεν λέει. Και το άλλο βασικό ερώτημα είναι, με βάση τους σχεδιασμούς και τις διεργασίες που γίνεται, είναι αν τραβάει το τρένο και το άλογο του ΣΥΡΙΖΑ ή αν αρχίζει να χάνει τη δυναμική του, να χάνει ταχύτητα και κάπου πλησιάζει και στο εκλογικό του ταβάνι. Πάντως το βασικό είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές όλοι προσπαθούν με το ποσοστό τους να παζαρέψουν μια καλύτερη θέση σε αυτή την πολιτική αρένα. Ο Καρατζαφέρης κατάφερε για διάφορους λόγους τέλος πάντων να αυξήσει το ποσοστό του σε ένα μέγεθος το οποίο επιτρέπει να κάνει από καλύτερες θέσεις να διαπραγματευτεί την εισαγωγή του στη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη, οι τέσσερις που δημιουργήσαν το κόμμα της Πατρίδας, Τετρανδρία. Της Ένωσης για την Πατρίδα και το Λαό, δεν κατάφεραν να μαζέψουν κάποιο μεγάλο εκλογικό κομμάτι. Μάλλον δεν θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν από καλές θέσεις στην επιστροφή τους στη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης και ο Τζίμερος και λοιποί νεόκοποι φιλελεύθεροι δεν τα κατάφεραν και μείνανε και κάτω από κόμματα τύπου αγροτικό και πώς θα λένε Παναθηναϊκό κίνημα κλπ. Ναι, αυτούς μπορεί και να τους πέρασαν, πάντως έμειναν κάτω από τη μονάδα σίγουρα. Όπως επίσης, από μια καλή θέση θα έλεγα εγώ, ξεκινάει και ο Χατζημαρκάκης την διαπραγμάτευσή του για να μπει σε κάποιο κόμμα, πιθανώς στη Νέα Δημοκρατία και αυτός, καθώς από το πουθενά δηλαδή πήρε ένα 1,5%. Mm-hmm. Το βασικό είναι ουσιαστικά ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα μια αναμόρφωση και του ενός πόλου του κέντρο δεξιού, όπως τον ονομάζουμε, και του σοσιαλδημοκρατικού Α, το οποίο είναι η ελιά, το ποτάμι κλπ. Ενώ ο σοσιαλδημοκρατικός Β, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, φαίνεται ότι έχει χτυπήσει ταβάνι. Στο ίδιο ποσοστό πάνω κάτω με τις εκλογές του Ιουνίου, δεν φαίνεται να έχει, πώς να το πω, δύναμη να σηκώσει κεφάλι. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψαρέψει από όλα αυτά τα κομματίδια όπως τα παρήθμισες κι εσύ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται τους δυνάμεις συμμάχους του να τους χάνει, να τους έχει ήδη απορροφήσει. Και από το εξοκοινοβούλιο, ας πούμε την Ανταρσία, η οποία ξαναέπεσε μετά το πολύ καλό ποσοστό που είχε πετύχει στις περιφερειακές, ξαναέπεσε τώρα στις ευρωεκλογές κάτω από τη μονάδα. Κατά κύριο λόγο τους ανεξάρτητους Έλληνες
που έχασαν την δύναμή τους. Η Δημάρ που θα μπορούσε να είναι δυνητικά και αυτή κυβερνητικός εταίρος σε μια μελλοντική κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή στην ουσία εξαφανίστηκε. Παραμένει πάντοτε το ΠΑΣΟΚ που είναι χρυσή εφεδρεία, είναι Coca-Cola και πηγαίνει με όλα, και τέλος πάντων πολλά μπορούν να δουν τα μάτια μας που τώρα να μην είναι ορατά και να μην μπορούμε να τα προβλέψουμε. Αλλά φαίνεται αυτή ακριβώς η δυναμική, δηλαδή προκύπτει και από αυτό το στοιχείο, ότι δεν έχει ακριβώς από πού αλλού να πάρει. Μπορεί και εμάς να μας πιέσει ακόμα περισσότερο, να μας φτάσει ίσως στο ποσοστό του Ιουνίου, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό το ποσοστό που θα κάνει τη διαφορά. Βέβαια, απ' την άλλη, το ποσοστό που πήρε σε αυτές τις εκλογές είναι το κατάλληλο ποσοστό ώστε να εξαντλήσει αυτή η κυβέρνηση την τραετία. Δεν πήρε ποσοστό που θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές, δηλαδή να πάρει, ξέρω εγώ, ένα 30% ώστε ακόμα και το επιχείρημά τους ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν δεν θα είχαν παραπάνω ποσοστό, αλλά ούτε πήρε ένα ποσοστό που να το φέρνει στα ίσα στη Νέα Δημοκρατία ή ακόμα και χαμηλότερα, ώστε να δούμε εξελίξεις τύπου Δημάρ, μπορεί όχι τόσο ραγδαίες, αλλά θα είχαμε εσωτερικές συγκρούσεις. Πήρε λοιπόν ακριβώς το ποσοστό ώστε και η κυβέρνηση να συνεχίσει τη θητεία της κανονικά και ο ίδιος να παραμείνει σε θέση που θα ασκεί, ξέρω εγώ, την αντιπολίτευση που ο ίδιος έχει κατά νου, χωρίς να έχει διάφορες απώλειες άμεσα, δηλαδή εάν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν. Και έτσι η παράσταση συνεχίζει όσο έχει. Ο καθένας το ρόλο που είχε μέχρι τώρα, όλα συνεχίζουν ομαλά. Ο καθένας μπορεί να προβάλλει το αποτέλεσμα από τη δική του πλευρά, μα ναι είναι ανατροπή σκηνικού, μα όχι δεν αποσταθεροποιήθηκε η κυβέρνηση, και να συνεχίσουν τα πράγματα όσο έχουν. Ίσως την τετραετία να μην την εξαντλήσουν, γιατί είναι στη μέση και το ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα στο 2015. Παρ' όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε κάποια θεαματική ανατροπή του σκηνικού, έστω και με τους όρους με τους οποίους το προσδιορίζει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα λέγαμε ότι οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις ευρωεκλογές στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στις μεγάλες οικονομίες, δεν έφερε τόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, στην Ευρώπη είχαμε διαφοροποιήσεις. Ενισχύεται το κομμάτι της αστικής τάξης, το οποίο σκέφτεται πλέον την αποχώρηση ή τέλος πάντων την σταδιακή τους αποστασιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως από την κυρίαρχη οικονομία που είναι η Γερμανία. Ακόμα και μέσα στη Γερμανία πήραν έδρες κοινοβούλιο οι φωνές οι οποίες αντιτίθονται στο ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες διεργασίες. Στην Ελλάδα τέτοια ενίσχυση του ευρωσκεπτικιστικού από τη μία ή αυτό που προβάλλει το ΚΚΕ της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε, όσο θα περιμέναμε. Όσο θα περιμέναμε και αντικειμενικά από τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων που δείχνουν πιο καθαρά το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Την Ευρώπη, βέβαια, όποιος ευρωσκεπτικισμός έχει κυρίως ακροδεξιό, φιλοναζιστικό πρόσημο. Εδώ δεν νομίζω ότι εκφράζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από τη Χρυσή Αυγή. Παρ' όλα αυτά, ήταν και αυτή η δική της άνοδος ένα μέγεθος το οποίο έτσι αξίζει να σχολιάσουμε. Έχει ένα άρθρο σήμερα ο Ριζοσπάστης, στο οποίο δείχνει από πού ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή και από πού κερδίζει ψήφους, και από μία έστω απλή ανάγνωση στα ποσοστά που είναι σε διάφορες περιοχές, λαϊκές περιοχές της Αττικής, μπορεί να φανεί καθαρά και αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, ότι η πιο καθαρή αντιφασιστική ψήφος είναι στο ΚΚΕ και ότι δεν κερδίζει από τις δικές μας δυνάμεις. Οι δικές μας διαρροές μπορεί να είναι προς τα αλλού ενδεχομένως, σίγουρα όμως δεν πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή, γιατί είναι ένα αρκετά συνηθισμένο κλισέ αυτό ότι ακούω πολλούς που είναι μεταξύ ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής και δεν ξέρουν ποιο από τα δύο να ψηφίσουν κτλ. Το επιχείρημά τους ήταν κιόλας ότι η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει σε περιοχές, σε λαϊκές γειτονίες, στις οποίες το ΚΚΕ έχει υψηλά ποσοστά. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις ίδιες περιοχές υψηλά ποσοστά έχει και το ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης η Χρυσή Αυγή τα μεγαλύτερα της ποσοστά τα πετυχαίνει, ας πούμε, στη Λακωνία, όπου το ΚΚΕ έχει από τα χαμηλότερα του ποσοστά. Ναι. Και γενικά στην Πελοπόννησο δηλαδή. Εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση σχέση με τους φασίστες ήταν επίσης μια προσπάθεια, δεν ξέρω πώς να το πω, να μπουν στο παιχνίδι ως έχουν αναβαπτισμένοι και με δυναμική, την οποία την είδα κατά κύριο λόγο στο Star την Κυριακή των εκλογών, όπου βγήκε ο Κασιδιάρης, ο Χατζηνικολάου, έκανε ένα δεκάλεπτο διάγγελμα, στην ουσία ανενόχλητος και χωρίς πολλές διακοπές. Άκουσα εκεί τον Τράγκα επίσης να λέει ότι γοητεύει το απαγορευμένο
Και επομένως, αν θέλει να δικαιολογήσει τη δική του στάση που τους είχε βγάλει στη δική του εκπομπή, τους είχε δώσει λόγο και βήμα, ώστε να τους, δεν ξέρω τι να πω, να τους απονομιμοποιήσει ή κάπως να χάσουν κάτι από τη γοητεία τους, που μόνο αυτό δεν έγινε βέβαια σε εκείνη την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν μία πολύτιμη και χρυσή εφεδρεία για το σύστημα και όχι αυτό που περιμέναμε ότι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία για τους δικούς της έστω λόγους, για τις δικές της εκλογικές σκοπιμότητες, ότι δηλαδή θα ψαλίδιζε τη Χρυσή Αυγή κάπως και θα την κρατούσε σχετικά ελεγχόμενη ώστε να μπορέσει να ωφεληθεί η ίδια και να επαναπατρίσει δικούς της ψηφοφόρους. Θέλω να ρωτήσω επίσης τον ειδικό μας εκλογολόγο, τον Ανδρέα, αν έχει δει κάποια κριτήρια ενδιαφέροντα, έτσι, επειδή ξέρω ότι προετοιμάζει κάποιους πίνακες και κάποιους χάρτες για να τους ανεβάσει το blog, αν έχει δει κάποια ενδιαφέροντα κριτήρια, κοινωνικά, ταξικά ή ηλικιακά ακόμα, που προσδιορίζουν έτσι την ψήφο των ευρωεκλογών. Ηλικιακά και πώς να το πω, ταξικά βάση δηλαδή επαγγέλματος κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία εξάλλου σε εκλογές. Αυτά μόνο στις δημοσκοπικές εταιρείες και κατά πόσο ισχύουν κιόλας. Αυτό που μπορεί να δει κάποιος είναι σε ποιες γειτονιές ψήφισαν πώς και από εκεί να εξάγει το ταξικό χαρακτηριστικό των εκλογών. Μπορούμε να πούμε ότι στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες έχω κοιτάξει, είναι μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ από τις περιοχές στις οποίες θα λέγαμε ότι έχουν έναν πιο μικροαστικό, μεσοαστικό χαρακτήρα. Επίσης, σε περιοχές, είναι αναλόγως βέβαια, σε περιοχές στις οποίες σε χωριά, ορεινά κλπ. Όπου το ΚΚΕ έχει παράδοση, η αύξηση ή είναι πολύ μικρή ή μάλιστα είναι και σταθερό το ποσοστό. Ακόμα και σε περιοχές όπως η Ικαρία. Για παράδειγμα, ασχέτως αν πήγε καλά στο Δήμο, την Ικαρία και γενικά στο νομό Σάμου, το ποσοστό είναι ακριβώς το ίδιο με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα την Κοζάνη, όπου παίζει πάρα πολύ η ιστορία με τη ΔΕΗ και τα λιγνητορυχεία, όπου γίνανε κάποιες κινητοποιήσεις στο Δήμο Ροδέας, στην Πτολεμαΐδα και στο Αμίντεο της Φλόρινας, είχε κάποια μεγαλύτερη, πώς να το πω, είχαν μεγαλύτερη αύξηση τα ποσοστά του ΚΚΕ, από ότι σε περιοχές όπως εδώ που δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, για παράδειγμα δίπλα στο Αμίντεο είναι η Φλόρινα, στην οποία μάλιστα είχαμε και μείωση σε σχέση με το ποσοστό του Ιουνίου του 2012. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, στη Θράκη έπαιξε πάρα πολύ το κόμμα της ελευθερίας και ισότητας, πώς το λέγανε, των μουσουλμάνων, και η Θράκη που είναι μαύρη περιοχή για τα ποσοστά του ΚΚΕ. Πήρε βέβαια από όλα τα κόμματα, δεν πήρε μόνο από εμάς. Προφανώς. Πιο στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης ουσιαστικά είχαμε πτώση σε σχέση και μεγάλη πτώση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012. Όπως επίσης είχαμε πτώση στη Θάσο, στην οποία έχουμε παράδοση, αλλά και πάλι δεν είναι περιοχή με βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά κυρίως έχουμε πολλούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους εκεί. Γενικά, αν δει κάποιος στην Ελλάδα, πάνω κάτω αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της εκλογικής αναμέτρησης. Είχα κάνει την πρόβλεψη ότι η Β' Θεσσαλονίκης μπορεί να έχει και μεγαλύτερο ποσοστό από την Άγρα Θεσσαλονίκης. Έπεσα έξω. Η μεγαλύτερη ήταν η αύξηση μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μέσα στους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, παρά εξωτερικά. Mm-hmm. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Ένα γενικό στοιχείο που είχα παρατηρήσει στις εκλογές του Μαΐου του 2012, και το αναφέρω αυτό γιατί είχαμε ως σταθερά και μέτρο σύγκρισης στις εκλογές του Μάη, γιατί θεωρούσαμε κάπως πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα για το τι θα δούμε και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο τότε ήταν ότι τα ποσοστά του κόμματος ανέβαιναν σε όλους σχεδόν τους νομούς, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα που παρατηρούνταν το πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν εξακολουθεί να υπάρχει, να διαφαίνεται μια παρόμοια τάση ή αν έχει διορθωθεί αυτό και έχει υπάρξει ανάκαμψη. Πάντως δείχνει, αν σε βαθμό που παραμένει και εξακολουθεί να ισχύει, δείχνει και προς τα που πρέπει να κινηθεί και η δική μας δράση, οι δικές μας προσπάθειες, όχι γενικά και αόριστα στις πόλεις, αλλά πολύ συγκεκριμένα στην εργατική τάξη, στις εργατικές γειτονιές
και ακόμα περισσότερο βέβαια και στους άνεργους που είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανωθούν και χρειάζεται ειδική προσπάθεια, ειδικό μέτωπο σε αυτό το ζήτημα. Γενικά η καλύτερη κινητικότητα όσον αφορά την ψήφο στο ΒΚΕ την είχαμε σε αστικά κέντρα, ακόμα και σε περιοχές στις οποίες περίμενα, ας πούμε στο Βόλο, λόγω της πίεσης του δευτέρου γύρου και λόγω των προηγούμενων εκλογικών αποτελεσμάτων, διότι ο Βόλος έπεφτε συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια, περίμενα ξανά ότι ο Βόλος, ας πούμε, θα είναι ο αδύναμος κρίκος της Θεσσαλίας, που άμα δει κάποιος τα αποτελέσματα φυσικά είναι χαμηλότερα από τις υπόλοιπες πόλεις, αλλά έδειξε τάσεις ανόδου και καλύτερες μάλιστα από άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Καρδίτσα, η οποία ήταν σχεδόν στο ίδιο ακριβώς ψήφους, δηλαδή ήταν ακριβώς το ίδιο με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Η οποία Καρδίτσα μάλιστα στις περιφερειακές είχε το υψηλότερο ποσοστό. Μάλιστα είχε σχεδόν τους διπλάσιους ψήφους στις περιφερειακές από ό,τι στις ευρωεκλογές προχθές. Το ίδιο και η Λάρισα, δηλαδή η Λάρισα είχε πάλι άνοδο σαν αστικό κέντρο. Άνοδο στη Λάρισα είχαν και περιοχές όπως η Αγιά και τα Φάρσαλα, στις οποίες δεν έχουμε παράδοση. Αλλά ας πούμε τα Τέμπη, ο Δήμος Τεμπών, στον οποίο έχουμε μια ισχυρή παράδοση, ήταν σταθερός. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχαμε αύξηση που υπερβαίνει τον μέσο όρο και μάλιστα κυρίως σε περιοχές οι οποίες, όπως είπαμε και πριν, είναι βιομηχανικές, όπως είναι ο Δήμος Θέρμης, στον οποίο υπάρχει η βιομηχανική ζώνη. Είχαμε αύξηση εκεί περίπου 50% όσον αφορά καθαρά τους ψήφους, 61% όσον αφορά το ποσοστό. Αντίστοιχα ήταν τα ποσοστά και στην άλλη πλευρά προς τη Σύνδο. Μέσα στο Δήμο, μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα, είχαμε αύξηση που κυμαίνεται μεταξύ 30-35%. Και στο Δήμο Βόλβης, για παράδειγμα, που είναι έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 12%. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι η εικόνα και για την Αθήνα, που στη Β' Πειραιώς είχαμε ουσιαστικά αρκετά ισχυρές αυξητικές τάσεις, η οποία όμως δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχη τάση στις γύρω περιοχές, γύρω από το Λιπανοπέδιο, ούτε στην Ανατολική Αττική, ούτε στη Δυτική, μόνο στην περιοχή της Ελευσίνας. Και είναι ένα ζήτημα, γιατί παραδείγματος χάρη στη Λαβρεωτική και γύρω από το Λαύριο δεν έχουμε πολύ καλά ποσοστά, ενώ παραδείγματος χάρη το εργατικό κέντρο της περιοχής είναι πρώτη, σε αυτό το κέντρο είναι πρώτη δύναμη, το ΠΑΜΕ. Και είναι κάποια τέτοια στοιχεία που παρουσιάζονται κάπως αντιφατικά. Ναι. Αυτά θα τα δούμε, φαντάζομαι, και τις επόμενες μέρες που θα κάνεις μία ανάρτηση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τους πίνακες, τους χάρτες, και θα τα παρουσιάζεις αναλυτικά. Να πω απλώς και εγώ ότι το ηλικιακό κριτήριο στην αρχή το ανέφερα ακριβώς για να δείξουμε ότι είναι και λίγο πλασματικό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι οι νέοι, σύμφωνα με το κλισέ, και αν και εφόσον ευσταθούν τα στοιχεία που μας δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, εάν λοιπόν οι νέοι ψηφίζουν θεωρητικά ΣΥΡΙΖΑ ή Χρυσή Αυγή ή ενδεχομένως το Ποτάμι, που είναι λίγο πιο νέο και τρέντι πολιτικό μόρφωμα, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο πλαστό είναι αυτό το δίπολο που φτιάχνεται, ότι οι γέροι ψηφίζουν με πιο συντηρητικά κριτήρια και οι νέοι με πιο προοδευτικά. Παρ' όλα αυτά, το αναφέρω γιατί μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πλέον, όταν μιλάμε για ηλικίες 60 και 70 χρονών, μιλάμε για ανθρώπους που το 81, παραδείγματος χάρη, ήταν 25, 30 και 35. Δηλαδή, μιλάμε για όλους αυτούς που τους πήρε το κύμα της αλλαγής και θεωρητικά τότε εξέφραζε κάτι πολύ προοδευτικό και ριζοσπαστικό. Αλλά είδαμε πώς η άλωση των συνειδήσεων οδηγεί σε τέτοια αποτελέσματα και στη σημερινή τους συντηρητική συνείδηση. Πριν κλείσουμε πάντως, να αναφέρουμε ότι ο μεγαλύτερος νικητής αυτών των εκλογών ήταν ουσιαστικά το συγκρότημα του ΜΕΓΑ, το οποίο βγάζει ευρωβουλευτές από τρεις διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, και ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, και ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, και ευρωβουλευτές με το δικό του πολιτικό άρμα που λέγεται Ποτάμι. Η Σπυράκη είναι για την Ουδού, ο Καψής για το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι που εκλέγει δύο ευρωβουλευτές. Που είναι όλοι δικοί τους. Ναι. Και με αυτή την παρατήρηση λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ως ακροτελεύτια παρατήρηση, για να καταλήξουμε και κάπου, είναι ότι από εδώ και πέρα δύο είναι οι δρόμοι που ανοίγονται.
Ο ένας είναι να περιμένει κανείς το Μουντιάλ και μετά τα μπάνια του λαού, επομένως καλό Σεπτέμβρη και έχει ο Θεός, που δεν έχει βασικά, γι' αυτό και δεν θα μας δώσει. Και ο άλλος είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει στο κίνημα για να ανατραπεί με τέτοιους όρους και αυτό το σκηνικό και η καταθλιπτική συσχετισμή που δημιουργεί και διαμορφώνει. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να δούμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε και με αυτή την ευχή θα σας αφήσουμε. Γεια και χαρά. Αντίος. Brings tears to my eyes.